Και κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, επιστρέφοντας, θέλω να πιστεύω, σε καλύτερο τόνο με τα ταλαιπωρία του κορονοϊού, με έναν εκλεκτό φίλο στη συχνότητα του 984, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στη Σορβόνη, άνθρωπο που για χρόνια αρθρογραφούσε στη Λιμπερασιόν, φυσικά και στον Ελληνικό Τύπο, γνώστη της γαλλικής πραγματικότητας, ζει άλλωστε στη Γαλλία, ζει στο Παρίσι, είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας και μαζί του θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε λίγο πίσω από τις γραμμές 2 εβδομάδες πριν το δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Κύριε Δαβέτα, ενθυμούμε 2 συζητήσεις συχνότητα του 984 μαζί σας στο η πορεία προς τις γαλλικές εκλογές, άρα δικαιούμαι να πω ότι είστε από εκείνους που δεν δοκιμάζει καμία έκπληξη από το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής. Είναι έτσι ή η μεγάλη έκπληξη, και σας ρωτώ κατευθείαν, πρώτα-πρώτα είναι το φαινόμενο Μελανσόν 21 και κάτι. Και το λέω φαινόμενο και έκπληξη, διότι προέρχεται από το χώρο της πέραν της επίσημης αριστεράς, συσπυρώνει δυνάμεις από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι τα άκρα αριστερά και ταυτόχρονα ακουμπά σε έναν χώρο που οι άλλες δυνάμεις, το πάλε ποτέ ισχυρό σοσιαλιστικό κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας, είναι ένα κλικ πριν την απόλυτη εξαφάνιση. Άρα δεν είναι έκπληξη? Είναι μια έκπληξη αυτό. Βέβαια, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν μου δημιουργούν έκπληξη οι γαλλικές εκλογές. Ο Μελανσόν ίσως να δημιουργήσει έκπληξη σε όσους δεν γνωρίζουν καλά τη γαλλική σκηνή. Όμως σε μένα ήταν κάτι το αναμενόμενο, ίσως όχι τόσο υψηλό ποσοστό, αλλά ήταν σε έναν βαθμό αναμενόμενο. Γιατί? Διότι ο Μελανσόν δεν πήρε μόνο τα υπόλοιπα, τα υπολείμματα, αν θέλετε, της λεγόμενης ευρύτερης αριστεράς, δηλαδή δεν πήρε από τους οικολόγους και από το Σοσιαλιστικό Κόμμα όπως θα έπρεπε και πήρε. Σε αυτόν προσθέθηκαν τα στοιχεία των νόμιμων μεταναστών και τα στοιχεία των λεγόμενων μετριοπαθών μουσουλμάνων. Mm. Αυτοί λοιπόν ψήφισαν και αυτοί Μελανσόν, καθότι τους υποστήριξε εξ αρχής και πήρε θέση υπέρ των μουσουλμάνων και επίσης υπέρ των μεταναστών. Αποπληθωρίζοντας, κύριε Δαβέτα, με συγχωρείτε λίγο, την ψηφοφορία, και καλά κάνετε, παρατηρώ όμως ότι και στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδίως σε κρίσιμες ηλικίες 18 έως 30, ο Μελανσόν έχει πρωτιές και σε Παρίσι σε διαμερίσματα και σε μεγάλα αστικά κέντρα, Λιόν, Μασαλία, βλέπω ότι έχει πρωτιές, νίκαια. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα σαν συνέχεια της συζήτησής μου, με προλάβατε και καλά κάνετε, είναι το εξής, ότι ο Μελανσόν σε αυτά να προσθεθεί και η νεολαία. Σε μεγάλο βαθμό η νεολαία έχει πρωτιά μέχρι 30-32 χρονών, εκεί γύρω. Αυτό οφείλεται στο ότι η νεολαία δεν μπόρεσε να βρει τίποτα απέναντι στο Μακρόν. Δεν μπόρεσε να βρει απάντηση στα θύματα τα οποία είχε, διότι ο Μακρόν δεν της απάντησε σωστά. Όμως, έχουμε πρωτιά της Λεπέν μεταξύ 32-33 και 58-60 και επίσης σήμερα κιόλας το πρωί που κοίταζα στις πληροφορίες, ένα ποσοστό από αυτούς που ψήφισε Μελανσόν, είτε ναι είτε όχι, δηλαδή ένα 20-25%, ένα 28%, δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο, θα ψηφίσει Λεπέν. Παρά το γεγονός ότι ο Μελανσόν είπε ούτε μία ψήφο στη Λεπέν. Mm. Προσοχή, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το 1 τρίτο περίπου θα ψηφίσει Λεπέν. Το άλλο τρίτο θα μοιραστεί στον Μακρόν και το μεγάλο μέρος θα μείνει προς το παρόν τουλάχιστον λευκό. Άρα κύριε Δαβέτα, η πρωτιά Μακρόν οφείλεται, θα το πω έτσι σχηματικά, στους 55-60+, αυτοί που θεώρησαν δηλαδή ότι και στην πανδημία τους εξασφάλιζε, πώς να το πω, μακροβιότητα. Ναι, αυτό είναι ακριβώς αυτό. Είναι. Ναι, αυτή είναι η αλλαγή η οποία παλιότερα όταν ήταν στον πρώτο γύρο αυτοί οι πιο μεγάλες ηλικίες ψήφιζαν περισσότερο προς τη Λεπέν και προς τα κόμματα τα λεγόμενα παραδοσιακά, είτε σοσιαλιστικό είτε το κόμμα της δεξιάς. Αυτοί λοιπόν έφυγαν λίγο από τη Λεπέν, σαν να μην θέλουν τις ενδεχόμενες περιπέτειες που μπορεί να μπει η Γαλλία με ένα νέο πρόεδρο, και αυτοί όλοι πήγανε προς τον Μακρόν. Αντιθέτως,
όλοι αυτοί οι οποίοι είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται στην πιάτσα, δηλαδή στην καθημερινότητα, αυτοί έχουν κάνει στροφή προς τη Λεπέν. Αυτή είναι μια τεράστια κοινωνιολογική αλλαγή στα πλαίσια των ψηφοφόρων στη Γαλλία. Πείτε μου δηλαδή, κάτι άλλο. Εργαζόμενοι, ναι, 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 οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι δείχνουν εμπιστοσύνη στη Λεπέν. Πείτε μου και κάτι ακόμα, κύριε Δαβέτα. Αν οφείλεται σε κάποιους η ύπαρξη των όρων πολιτικά, εννοώ δεξιά-αριστερά, οφείλεται στη γαλλική πολιτική σκηνή. Θεωρείτε ότι αυτό έχει αλλάξει πλήρως και η τομή πια στο πολιτικό σύστημα της Γαλλίας είναι διαφορετική και πια? Έχει αλλάξει τελείως. Τα δύο κόμματα έχουν συντριβεί, αλλά κυρίως ότι οι Γάλλοι πλέον δεν ψηφίζουν με ιδεολογία. Ακόμη και αυτό το γνωστό σλόγγαν εναντίον της ακροδεξιάς, αυτό θα δείτε να το λένε άνθρωποι της παλιάς σχολής, αυτοί που ήταν παλιά σοσιαλιστές ή οτιδήποτε άλλο. Οι νέες γενιές δεν ασχολούνται πια με τέτοιου είδους ιδεολογίες, ασχολούνται κυρίως με το εάν έχουν αυτό που ονομάζουμε αγοραστική δύναμη και επίσης αν έχουν ευκαιρίες για τα όνειρα. Οι ευκαιρίες για τα όνειρα συνετρίβησαν από την πολιτική Μακρόν. Και επίσης η αγοραστική δύναμη μειώθηκε από την πολιτική Μακρόν. Άρα είναι λογικό να στραφούν αντίθετα στο Μακρόν, συν το γεγονός της βαθύτατης αντιπάθειας του προσώπου. Εδώ έχουμε και μάχη προσώπων. Αντιπάθεια στο Μακρόν, ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι δεν διαφωνούν με την πολιτική του. Και συμπάθεια στη Λεπέν. Αυτό που οφείλεται, με πολύ δύο λόγια γρήγορα. Η αντιπάθεια οφείλεται στο ότι πάντοτε λειτουργούσε αφιψηλού μέσα από την ελίτ και μέσα από το λόμπι των ισχυρών και των λεγόμενων κουλτουριάριδων, να το πω έτσι απλά νεοελληνικά, αλλά και η συμπεριφορά του ήταν έτσι. Δεν έχει πρόβλημα με την ανθρώπινη επικοινωνία. Ακόμη και τώρα που υποχρεώνεται να κατέβει καθημερινά 10 με 12 ώρες, κάτι το πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να κατεβαίνει στους δρόμους και να μιλάει στα χωριά, ακόμη και στα μέρη που είναι λίγο της Λεπέν ή του Μελαζόν, ακόμη και εκεί, όπου χτες, ας πούμε, κάποιοι του είπανε ότι είστε ο χειρότερος πρόεδρος, ακόμη και τώρα, παρότι μιλάει με αυτούς που τον αντιπαθούν και τον βρίζουν, βλέπουμε ότι έχει προσωπικό πρόβλημα επικοινωνίας, λες και τάμα τον αγγίξεις, θα πει η Παναγιά μου, μη με αγγίζεις, θα λερωθώ. Ενώ η Λεπέν βουτάει μέσα στο πλήθος, αγκαλιάζει και αγκαλιάζεται, και η επιτυχία του κόμματός της δεν οφείλεται μόνο στο νέο της πρόγραμμα, το οποίο είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον για τους Γάλλους πολίτες με τις προτάσεις που έχει κάνει, τις οποίες θα τις δούμε, αλλά οφείλεται στην φοβερή καθημερινή συμπάθεια του προσώπου της, όπου η Λεπέν έχει αλλάξει, κύριε Σαχίνη, τελείως. Δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που φώναζε τα ιστερικά συνθήματα. Είναι μια υπομονετική πολιτικός. Έχει βάλει και νερό στο κρασί της, βέβαια, σε κεντρικές θέσεις. Την κατηγορούν άλλοτε συνοδοιπόροι της, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο αυτό. Εδώ η θέση της αριστεράς, εδώ για να μιλάμε, η θέση της Λεπέν, για να μιλάμε ξεκάθαρα, έχει μπει στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ότι πήρε τους εργάτες, η θέση της είναι θέση της αριστεράς. Ένα παράδειγμα. Ο Μελανσόν φώναζε πάντοτε για δημοψήφισμα. Αυτό το λέγει και η Λεπέν. Τώρα το βάζει στο πρόγραμμά της κυριολεκτικά. Λέει ότι το δημοψήφισμα πρέπει να είναι ένα εργαλείο δημοκρατικό για τα πάντα. Δεύτερον, πάνω στην αγοραστική δύναμη. Ζητάει αυξήσεις στον κόσμο και βέβαια μειώσεις του ΦΠΑ στους νέους. Σε όλα τα επίπεδα, από φοιτητές κτλ. Και όταν τη ρωτάνε πού θα τα βρει αυτά τα χρήματα, λέει θα κόψω από τα χρήματα που ξοδεύουμε, από τη σπατάλη που κάνουμε στους ξένους οι οποίοι έρχονται απλά στη Γαλλία 10 χρόνια να πάρουν λεφτά και να φύγουν. Θεωρείτε, κύριε Δαβέτα, πίσω από τις περικοκλάδες και την επικοινωνιακή προπαγάνδα που χρησιμοποιεί το κάθε επιτελείο, και θα δούμε μετά το δεύτερο γύρο, ότι η πραγματική τομή στη γαλλική κοινωνία, τουλάχιστον έτσι όπως αναδείχθηκε από τις κάλπες της πρώτης Κυριακής, είναι ποιοι είναι συστημικοί και ποιοι είναι αντισυστημικοί, ή το θεωρείτε και αυτό πολύ συμβατικό πια? Έχει μειωθεί και αυτό, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Λειτουργούν πάρα πολύ, ας το πούμε, οι αντισυστημικοί, αλλά εδώ έχουμε κάτι πιο πολύ, είναι αντιμακρόν, προσοχή, ναι μεν κρύβεται αυτό, αλλά τους ακούτε και λένε δεν θέλω το Μακρόν. Εδώ έχουμε φτάσει σε μια συγκεκριμένη πολιτική, όπου βεβαίως και ο Μακρόν εκφράζει το σύστημα, αλλά δεν θα ακούτε εύκολα φράσεις όπως συστημικός ή αντισυστημικός. Ακούτε φράσεις ότι εγώ είμαι εναντίον του Μακρόν. Ακόμη δεν θα ακούσετε είμαι υπέρ της Λεπέν με τρέλα. Είμαι εναντίον του Μακρόν.
Άρα λοιπόν ο Μακρόν έχει συσπυρώσει εναντίον του ένα μεγάλο μέτωπο. Βέβαια αντέχει ο Μακρόν, διότι αντέχει, διότι έχει, υπήρξε πρόεδρος, διότι έχει τα ΜΜΕ σε μεγάλο βαθμό γύρω του και έχει φτιάξει συγκεκριμένες δομές. Όμως να ξέρετε ότι η απόσταση σημερινή, σήμερα το πρωί που μιλάμε, είναι 3,5% διαφορά με 4. Κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό, παρότι βγήκαν τα μεγάλα πιστόλια εναντίον της ακροδεξιάς, δεν έχει καμία μείωση, καμία πτώση η Λεπέν, αλλά τον ακολουθεί κατά βήμα. Ακόμη δεν έχει κρυθεί τίποτα. Σας το λέω υπεύθυνα και θα το δείτε. Παρά τη και διαφορά δεύτερα μεταξύ τους στον πρώτο γύρο που ήταν μεγαλύτερη από το παίζουν στήθος με στήθος, όπως ακούστηκε αρχικά, τελικά η διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Παρά ήταν λοιπόν. Πέντε μονάδες. Παρά αυτή τη διαφορά, θεωρείτε ότι πια είναι ο δεύτερος γύρος ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, ή βεβαίως, κάνει απέλπιδα προσπάθεια η Λεπέν να κλείσει την ψαλίδα? Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό τοπίο. Ότι κάνει μια προσπάθεια η Λεπέν να κλείσει την ψαλίδα πηγαίνοντας προς την πλευρά του Μελανσόν, ναι. Αυτό ισχύει, να πάρει όσο μπορεί περισσότερα ποσοστά από το Μελανσόν και από το 25% των, μάλλον 27%, 27,5% των αυτών που δεν ψήφισαν. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και το άλλο γεγονός, ότι η Λεπέν βλέπουμε ότι αποφεύγει τόσο πολύ να ασχοληθεί με τα ζητήματα του δεξιά και αριστερά, ώστε η ίδια όταν της λένε αν ανήκει στη δεξιά ή στην αριστερά, λέει εγώ είμαι πέρα από το δεξιά και την αριστερά και ότι αν γίνω πρόεδρος θα κυβερνήσω με τη δεξιά και με την αριστερά. Όμως κύριε Δαβέτα, από χθες παρακολουθώ ότι την ατζέντα τουλάχιστον στα κοινωνικά Μελανσόν επιχειρεί να την υιοθετήσει, όχι επιχειρεί, το λέει ανοιχτά και ο Μακρόν. Δηλαδή σταματάει τη συζήτηση για το συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό λέγοντας ότι δεν μπορώ να πω ότι δεν αντιλήφθηκα το μήνυμα της πρώτης Κυριακής, άνω των 65 εννοώ. Μιλάει για αύξηση του κατώτατου μισθού, οι Γάλλοι ψηφοφόροι χθες του λέγαν δώσε και περισσότερα. Αυτό δεν δείχνει ότι ουσιαστικά και οι δύο μονομάχοι του δεύτερου γύρου με έναν τρόπο επιχειρούν να υιοθετήσουν την πλατφόρμα στα κοινωνικά εργασιακά Μελανσόν, και μήπως αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Μελανσόν? Ναι, ισχύει αυτό, αλλά με μια διαφορά. Ότι αυτά τα οποία λέει η Λεπέν τώρα τα έλεγε εδώ και 4 χρόνια. Αυτά τα οποία λέει ο Μακρόν τώρα τα λέει υπό την πίεση της Λεπέν. Και έχουμε ένα νέο στοιχείο το οποίο βγήκε σήμερα το πρωί, ότι τα αφεντικά των επιχειρήσεων στο 56% ψηφίζουν Λεπέν. Τα αφεντικά των επιχειρήσεων. Προσοχή, δεν μιλάμε την ελίτ. Τα αφεντικά των επιχειρήσεων, 56% ψηφίζουν Λεπέν. Ή να το πω διαφορετικά, δεν έχουν φόβο να ψηφίσουν Λεπέν, όπως λένε οι στατιστικές. Άρα κύριε Δαβέτα, δικαιούμαι να σας ρωτήσω εχμηρά, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν εχμηρές ερωτήσεις. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο θέμα κινδύνου μεταξύ Μακρόν Λεπέν, μην τυχόν και βγει Λεπέν? Θέλω να πω, έχοντας νερώσει τόσο πολύ τις θέσεις της, μήπως είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος για αυτό που ορίζουμε σύστημα? Έτσι ακριβώς είναι και θα συμφωνήσω απόλυτα. Η Λεπέν είναι μέσα στο σύστημα. Όσοι έχουν την εντύπωση ότι η Λεπέν είναι μία, ας το πούμε, αντισυστημική, μία εχθρός του συστήματος, μία ακροδεξιά, ένα ακροδεξιό τέρας κτλ., πλανώνται, κοιμώνται κυριολεκτικά έναν ύπνο ο οποίος δεν επιστρέφει. Και κυρίως στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο ροχαλιτό, πολιτικό ροχαλιτό, το οποίο όμως δεν είναι πολιτικό ροχαλιτό προς τη Λεπέν, είναι γιατί συμφέρει κάποιους στην Ελλάδα να θεωρούν τη Λεπέν ακροδεξιά για να μπορούν να καλύψουν τις δικές τους εσωτερικές αδυναμίες στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτό είναι η εύκολη λύση η Λεπέν. Η Λεπέν έχει φύγει από αυτή την πολιτική εδώ και 4-5 χρόνια. Όσοι δεν θέλουν να το δουν, κάνουν λάθος στις πολιτικές αναλύσεις και προσφέρουν λάθος υπηρεσία στην Ελλάδα. Πείτε μου τώρα κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπατε ότι ένα κριτήριο κρίσιμο είναι πού θα κινηθεί ένα μεγάλο εύρος δεξαμενής Μελανσόν. Κάποιοι είπατε θα πάνε στο Μακρόν, κάποιοι θα πάνε στη Λεπέν, πολλοί θα πάνε στο σπίτι τους, σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εκλογές του 17, της αποχής που έφτασε στο 27-28%. Καλά κάνατε και το βάλατε και αυτό στο τραπέζι. Ποιος πραγματικά ωφελείται από την αποχή και ποιος δεν τη θέλει την αποχή? Και πόσο αυτή η αποχή μπορεί να γυρίσει μπούμερακ τη Δεύτερη Κυριακή γινόμενη συμμετοχή? Λοιπόν, την αποχή δεν τη θέλει ο Μακρόν. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί εάν πάνε να ψηφίσουν, αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν δεν θα ψηφίσουν Μακρόν. Γιατί αυτό τον ψήφιζαν.
αυτό που θα πάνε να ψηφίσουν, γιατί δεν υπάρχει πια να ψηφίσουμε με τον κίνδυνο της ακροδεξιάς. Είναι σαν συνέχεια αυτής της λογικής που σας είπα. Παρά μόνο σε κάτι παλιά σκοπή αντιλήψη. Άρα τον ωφελεί η αποχή, αυτό λέτε? Όχι, η αποχή δεν ωφελεί τον Μακρόν, ωφελεί τη Λεπέν. Διότι αν θα πάνε να ψηφίσουν, δεν θα ψηφίσουν Μακρόν. Θα ψηφίσουν Λεπέν. Άρα. Έτσι λένε οι στατιστικές. Ναι, ανάποδα. Αν πάνε να ψηφίσουν. Ναι, ανάποδα δεν μου το λέτε εδώ. Η αποχή λοιπόν ευνοεί το Μακρόν. Αυτό μου λέτε. Όχι, λέω ότι η αποχή, όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Ναι. Δεν ευνοεί το Μακρόν. Γιατί. Εννοείται, ευνοεί το Μακρόν με την έννοια ότι θα μείνουν τα ποσοστά όπως είναι. Μάλιστα. Σωστό. Ναι. Σωστό, με αυτή τη λογική. Αν πάνε όμως να ψηφίσουν, τότε αυτοί που θα ψηφίσουν σίγουρα δεν θα ψηφίσουν Μακρόν. Άρα θα ευνοήσει η συμμετοχή, θα ευνοήσει τη Λεπέν. Από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, πόσο εύκολο είναι για έναν ψηφοφόρο, μαζικά εννοώ, του Μελανσόν να μετακινηθεί τόσο πολύ να πάει στην πλευρά της Λεπέν? Δεν είναι ευκολότερο να πάει στην πλευρά του Μακρόν? Θα έλεγα αυτό, ναι, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχε αυτή η κόντρα για 4 χρόνια, αυτό το μένος εναντίον του Μακρόν. Ίσως πολιτικά να είναι σωστό αυτό που λέτε, με την έννοια κάποιας ευρύτερης πολιτικής πιο κοντά, ας το πούμε κοινωνικά, στο Μακρόν. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιπάθεια στο πρόσωπό του, η οποία ήδη στα πρώτα ποσοστά λένε ότι 25, το 28 περίπου της 100 θα πάει στην πλευρά της Λεπέν. Άρα ήδη τις πρώτες δύο μέρες μετά τη δήλωση Μακρόν ούτε μία ψήφο στη Λεπέν, επισήμως βγάζουν εδώ οι δημοσκοπήσεις και σοβαρές δημοσκοπήσεις του ΙΦΟΠ ότι 28% από το Μελανσόν πάνε στη Λεπέν. Και η μάχη θα δοθεί αυτές τις μέρες σώμα με σώμα, γι' αυτό και η Λεπέν βγαίνει καθημερινά και κάνει συνέντευξη τύπου. Κάθε μέρα έχει μια συνέντευξη τύπου. Χτες είχε, σήμερα έχει πάλι. Παντού σε διάφορα μέρη έχει μια συνέντευξη τύπου και ο Μακρόν από τη μεριά του κάθε μέρα μετακινείται σε ένα διαφορετικό μέρος, στα πλευρά, στο εκεί που βρίσκεται κυρίως ο Μελανσόν, για να μπορέσουν να πάρουν όσους μπορούν και ο Μεν και οι Δε ψήφους περισσότερους από τον Μελανσόν. Άρα λέτε ότι παρότι έχει εμφανώς προβάδισμα ο Μακρόν, δεν έχει τελειώσει η μάχη του δεύτερου γύρου? Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμη και δεν έχει τελειώσει, όχι με την έννοια των αριθμών, δεν έχει τελειώσει με την έννοια ακόμη της μαζικής ψυχολογικής αντίδρασης. Ακόμη υπάρχει θυμός. Τώρα θέλω να σας... Και οι αναλυτές λένε ότι θα το δούμε περισσότερο τις τελευταίες μέρες, που ελπίζουν να έχει καταλαγιάσει ο θυμός. Αναμένεται τηλεμαχία ανάμεσα στους δύο? Ναι. Ναι, αυτή τη βδομάδα μας έρχεται. Μάλιστα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ας πούμε ότι περισσότερες πιθανότητες κατά τα φαινόμενα έχει ο Μακρόν να είναι ο νικητής. Βεβαίως, και... έχει ένα προβάδισμα. Ναι. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, έρχονται και οι βουλευτικές. Εκεί πιστεύετε ότι θα έχουμε άλλη εικόνα? Και το λέω διότι η παραδοσιακή δύναμη της συντηρητικής παράταξης, οι γκολιστές, οι γκολικοί έχουν εξαφανιστεί, οι σοσιαλιστές έχουν εξαφανιστεί και πολλοί πιστεύουν ότι ο Μελανσόν δεν ξανακατεβαίνει, το είπε. Η κυρία Λεπέν μάλλον δεν θα επιχειρήσει και την επόμενη φορά. Όμως λένε όλοι ότι η κυρία Λεπέν ίσως συμβάλλει στην ενοποίηση όλης της λεγόμενης συντηρητικής παράταξης σε ένα ενιαίο φορέα. Είναι έτσι? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να δοθεί διαδοχή στην ανιψιά της, αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε επισήμως. Όμως, επειδή μιλήσατε για τις λεγόμενες δημαρχιακές εκλογές, να είστε σίγουρος ότι θα έχει μεγάλα ποσοστά η Λεπέν, που σημαίνει θα μετατρέψει το κεφάλαιο του πολιτικού αυτής, ακόμη και αν χάσει, διότι θα είναι τεράστιο κεφάλαιο, θα είναι πάνω από 44-45% περίπου. Άρα, σε αυτή την περίπτωση θα πάρει πολλούς δήμους και θα έχει μια φοβερά ενεργή πλέον παρουσία σαν κόμμα, σαν χώρος, σαν αντίληψη στα πράγματα της καθημερινής ζωής της Γαλλίας. Τώρα πια, από τη στιγμή που ο κόσμος δεν φοβάται τη Λεπέν, ο κόσμος κοιτάει τι είναι καλύτερο για την τσέπη του και για τη χώρα του. Και όσο της είπανε για την Ευρώπη και της λένε ότι συγγνώμη για τα θέματα της Ευρώπης, αυτή είπε ότι εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον της Ευρώπης, ούτε θέλω να φύγω από την Ευρώπη, ούτε τίποτα. Απλά θέλω να διορθώσω αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, ώστε κάθε λαός να προσφέρει, κάθε χώρα να προσφέρει το καλύτερο που έχει και όχι να αφαιρούν το καλύτερο που μπορεί να προσφέρει από κάθε χώρα. Αυτός είναι ο λόγος, Λεπέν. Το λέω για να ξεκαθαρίσει, να καταλάβει ο κόσμος. Ποιο είναι το πλεονέκτημα, θεωρείτε, σε αυτό το δεύτερο γύρο του Μακρόν, απ' την άλλη? Αν υπάρχει. Το πλεονέκτημα,
ναι. είναι ότι ο Μακρόν έχει 5 χρόνια διακυβερνήσει, άρα έχει εμπειρία. Δεύτερον, είναι αγαπητός στα μεγάλα κέντρα τα πολιτικά, παγκοσμίως. Και τρίτον, σε αυτή την περίοδο της κρίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι λιγότερο τολμηροί σκέφτονται ότι, ωραία, εντάξει, συμφωνούμε με αυτά που λέει η Λεπέν, αλλά εάν η Γαλλία μπει, που είναι η πιο μεγάλη χώρα της Ευρώπης μαζί με τη Γερμανία, αν μπει σε περιπέτειες και αρχίσει να υφίσταται πράγματα ανάλογα με αυτά που έχει συμβεί με τον Ορμπάν ή με οτιδήποτε άλλο και θεωρηθεί από τα κυκλώματα ότι είναι, ας το πούμε, μια χώρα εθνικιστική ή οτιδήποτε άλλο, ποιος θα την πληρώσει, θα την πληρώσουμε εμείς οικονομικά. Εκεί ακριβώς είναι ο Μακρόν που πατάει, λέγοντας ότι εγώ έχω εμπειρία και είμαι και αποδεκτός από το παγκόσμιο σύστημα. Θέλω πριν κλείσουμε, γιατί θα τα ξαναπούμε στην πορεία προς το δεύτερο γύρο, κύριε Δαβέτα, να σας ρωτήσω, αν πρέπει λοιπόν εμείς να κρατήσουμε κάτι από αυτή την πορεία προς το δεύτερο γύρο, αλλά κυρίως από αυτό το μήνυμα της κάλπης που έστειλαν οι Γάλλοι πολίτες, είναι ποιο? Γιατί από ό,τι κατάλαβα, το κρινόμενο εδώ δεν ήταν η συμπεριφορά της Γαλλίας απέναντι στο πόλεμο στην Ουκρανία. Άλλα μέτρησαν. Ποιο είναι όμως, κατά τη γνώμη σας, αυτό που τέμνει πια το πολιτικό σύστημα στη Γαλλία, ανεξάρτητα από πρόσωπα? Ναι, αυτό που στέλνει είναι την πλήρη απενοχοποίηση των λεγόμενων εθνικιστικών κομμάτων. Ένα αυτό. Δύο, ότι από εδώ και στο εξής η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να αρχίσει να μαζεύεται και να προσαρμόζεται στα αιτήματα τα λαϊκά και τα εθνικά των χωρών. Θεωρείτε ότι η νεολαία, που είναι πάντα το μέλλον, βρίσκεται πια σε ένα ασφικτικό πλαίσιο και στη Γαλλία? Απολύτως. Υπάρχει πρόβλημα, η νεολαία δεν ξέρει πού να πάει μετά το τέλος των ιδεολογιών και μετά το τέλος των λεγόμενων, ας το πούμε, ανθρωπολογικών αναφορών, δηλαδή δεν υπάρχει το θέμα της θρησκείας, δεν υπάρχουν το θέμα της πατρίδας και όλα αυτά, οι ανθρωπολογικές αναφορές έχουν τελειώσει. Τώρα πια η νεολαία βρίσκεται αντιμέτωπη απέναντι σε μια πανδεσία τεχνικής, αλλά από ό,τι φαίνεται η τεχνική δεν τους δίνει το νόημα και ο κάθε νέος άνθρωπος έχει ανάγκη να έχει ένα νόημα στη ζωή του. Αναζητούν λοιπόν αυτό το νόημα. Άρα, εφού δεν μπορούν να το πάρουν ούτε από την πολιτική έτσι όπως παρουσιάζεται μετά τη συντριβή των κομμάτων, μπορεί να φτάσουμε σε εκρήξεις μεταλλασσόμενης βίας. Μάλιστα. Αυτό είναι ενδεχόμενο. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, το τελευταίο ερώτημα. Έγινε πολλή αναφορά, μα πάρα πολλή αναφορά, στο Ζεμούρ, ότι είναι ο μεγάλος χαμένος. Θέλω όμως να ρωτήσω τον κύριο Δαβέτα το εξής. Πόσο χαμένος είναι ένας πολιτικός που κατεβαίνει για πρώτη φορά με 7,5% όταν παραδοσιακοί κομματικοί σχηματισμοί, καλά, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα είχε εξαερωθεί, το σοσιαλιστικό έπλε τα λίστια, αλλά εδώ ακόμη και η υποψήφια των Ρεπουμπλικανών έπιασε 2,5%. Είναι ιτημένος? Όχι, δεν είναι ιτημένος. Ίσως περίμενε ο ίδιος περισσότερα να παίξει το ρόλο που παίζει η Λεπέν, αλλά όχι, δεν είναι ιτημένος, γιατί όχι μόνο καθιερώθηκε, αλλά επίσης πήρε με το 7,5% και την οικονομική ενίσχυση για να μπορέσει επιτέλους να δομήσει το κόμμα του, διότι δεν είχε κόμμα, ήταν μια μορφή κινήματος, ενώ όλοι οι άλλοι μιλάμε για τεράστια χρέη, ζητούν, έχουν βγει οι οικολόγοι και οι Πεκρές, έχουν βγει έξω και κάνουν κυριολεκτικά ελεημοσύνη, το λένε μάλιστα ανοιχτά, βοηθήστε διότι είμαστε κάτι εκατομμύρια χρεωμένοι, δεν παίρνουν χρήματα από το κράτος, πρέπει να έχει 5%. Και κυρίως πέρα από αυτό έβαλε στο τραπέζι τις λεγόμενες ιδέες του πολιτισμού. Τις έβαλε στο τραπέζι. Δηλαδή πια, εάν θέλει κάποιος να επιλέξει, θα πρέπει να ξέρει ότι ο πολιτισμός είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν αυτό που λέγαμε πριν, την νεολαία να βρει μία διέξοδο. Χάρη στο Ζεμούρ, ο πολιτισμός, οι τέχνες επανήλθαν στο προσκήνιο ως πολιτικό κριτήριο. Κάτι το οποίο και η ίδια η Λεπέν αφαίρεσε και ο Μακρόν είχε αφαιρέσει. Όλοι οι πολιτικοί, το τελευταίο που θα είχαν ασχοληθούν ήταν με τον πολιτισμό. Και ο Ζεμούρ το έφερε στην επιφάνεια, πάνω στο τραπέζι. Παρότι δεν τρελαίνεστε, πρέπει να πω, παρότι δεν τρελαίνεστε με τις απόψεις του Ζεμούρ, τις έχετε χαρακτηρίσει ακραίες, λέτε όμως ότι το αναγνωρίζετε τι έφερε πάνω στο τραπέζι. Βεβαίως και σας είπα ότι είναι πολύ ακραίες, διότι στο παρελθόν έχει πάρει απόψεις τις οποίες έλεγε ο πατέρας Λεπέν. Σε σχέση με τη μετανάστευση, είναι υπερβολική η φόβη του. Απλά άλλο το να έχεις έναν έλεγχο στη μετανάστευση και άλλο το να λες τον άλλον ότι είσαι ξένος, άρα αφού είσαι ξένος έχω πρόβλημα με σένα και πρέπει να μιλάς τη γλώσσα μου. Αυτά είναι ακραία του Ζεμούρ και τα πλήρωσε. Μάλιστα. Αλλά πέρα από αυτό, το θετικό σημείο είναι ότι έβαλε τον πολιτισμό και την ιστορία
εκ νέου στο τραπέζι. Σε μια εποχή όπου μιλάμε για το τέλος της ιστορίας, όπου όλοι μισούν την ιστορία, και το βλέπουμε αυτό και στη σχέση με τον Πούτιν και όλα αυτά, ο Ζεμούρ έβαλε την ιστορία στο τραπέζι. Κάτι το οποίο έλειπε και το οποίο οι νέοι ψηφοφόροι θα το έχουν ένα μεταξύ πολλών στοιχείων για να πορευτούν στη συνέχεια. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε στην πορεία προς το δεύτερο γύρο. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα στην όμορφη Ελλάδα και ευχαριστώ.